Μέχρι την Πέμπτη, όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να κάνουν αίτηση στο Δήμο Μηδέας για την πρόσληψη 8 θέσεων προσωπικού μερικής απασχόλησης. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα, είναι το πρόγραμμα της μερικής απασχόλησης, αφορά 8 προσλήψεις για το Δήμο Μηδέας. Είναι γνωστές αυτές οι προσλήψεις, είχαν επαναληφθεί και στο παρελθόν. Είχαμε και πέρσι άτομα που εργάζονταν στο Δήμο με μερική απασχόληση. Δείτε πώς γίνεται όλο αυτό. Ο Δήμος, όχι μόνο ο δικός μας, ο κάθε Δήμος, καταθέτει όταν λήγει το ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στο Υπουργείο ένα άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ζητώντας θέσεις μερικής απασχόλησης, τα λεγόμενα τετράωρα, αιτιολογώντας τις ανάγκες του. Εμείς όντως έγκαιρα καταθέσαμε επιχειρησιακό πρόγραμμα και έχουν εγκριθεί για το Δήμο Μηδέας 8 θέσεις. Τις ειδικότητες των θέσεων αυτών καλείται εν συνεχεία το Δημοτικό Συμβούλιο να κατανείμει. Και πραγματικά σε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατένιμε τις θέσεις ως εξής. Και έτσι θα είναι και οι προσλήψεις. Θα είναι 4 άτομα πολιτικής προστασίας ή αλλιώς εργάτες καθαριότητας. Θα είναι ένας γυμναστής, ένας σχολικός τροχονόμος και 2 σχολικοί φύλακες. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις μέσα σε αυτές τις ομάδες για την επιλογή αυτών των θέσεων μερικής απασχόλησης. Προτιμούνται οι άνεργοι σε ένα ποσοστό 30% και άνω των 30 ετών, εννοείται αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΑΕΔ, επίσης που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν τη συνταξιοδότησή τους σε ποσοστό πρόσληψης 20%, οι άνεργοι μέχρι 30 ετών σε ποσοστό πρόσληψης 20% και αυτοί, οι μητέρες ανήλικων τέκνων σε 10% ποσοστό πρόσληψης, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω επίσης 10% ποσοστό πρόσληψης και πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων ή γονείς οικογενειών με 3 παιδιά και τέκνα αυτών σε ποσοστό 10%. Οι αιτήσεις ήδη έχουν ξεκινήσει και κατατίθενται στο Δήμο Μηδέας. Υπεύθυνοι για περισσότερες πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται είναι η κυρία Χριστάκου. Μπορούν οι δημότες να ενημερώνονται στο 2752044261 για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Ήδη έχει δημοσιευτεί ανακοίνωση της πρόσληψης στον τοπικό τύπο και έχει αναρτηθεί σε όλους τους πίνακες ανακοινώσεων στα δημοτικά μας διαμερίσματα. Και μέχρι την Πέμπτη, μεθαύριο, είναι η τελευταία προθεσμία. 10 μέρες είναι από τη δημοσίευση μέχρι την πρόσληψη. Και είναι και αυτή η συνέντευξη σήμερα μια ευκαιρία προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι δημότες να το μάθουν, ενδιαφερόμενοι και να έρθουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από Επιτροπή του Δήμου και εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ. Οπότε είναι πλήρως διαφανής η διαδικασία στους πίνακες κατάταξης, οι οποίοι αναρτώνται εν συνεχεία. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι εύχομαι να μην διακοπεί αυτό το πρόγραμμα, διότι είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για όλους τους Δήμους, για η μερική απασχόληση. Γιατί τον τελευταίο καιρό, παρότι δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση στους Δήμους, και εμείς με αυτό το δεδομένο έχουμε ξεκινήσει και έχουμε προχωρήσει όλες τις διαδικασίες, συζητείται έντονα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πιθανά μαζί με λοιπά προγράμματα όπως ακούτε, μαθητείας στους Δήμους κλπ., πιθανά να διακοπούν και τα προγράμματα μερικής απασχόλησης. Εύχομαι αυτό να μην γίνει, γιατί πραγματικά ένα προσωπικό του είναι πολύ χρήσιμο για εμάς.